COVID-19 που έχει κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1,7 εκατομμύριο ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, τα νέα κύματα της πανδημίας αναγκάζουν την πλειονότητα των κατοίκων της γης να παρακολουθήσει τους εορτασμούς για την έλευση του νέου έτους από τον καναπέ του σπιτιού τους. Η Ελένη Ραζή θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίκυ, και καλή χρονιά. Το 2021 είναι πλέον γεγονός στον πλανήτη, Βίκυ. Η Νέα Ζηλανδία υποδέχθηκε πρώτη τη νέα χρονιά, ήδη από τη 1 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, με ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων στο Όκλαντ, όπου παραβρέθηκε πλήθος κόσμου. Η χώρα, να θυμίσουμε, έχει εξαλείψει τον κορονοϊό από τον περασμένο Οκτώβριο, ακολουθώντας αυστηρά μέτρα, και σήμερα οι κάτοικοι μπόρεσαν και βγήκαν να υποδεχθούν πανηγυρίζοντας και επεφημώντας για την έλευση του 2021. Η καθιερωμένη λοιπόν γιορτή στο Sky Tower και στο Harbour Bridge πραγματοποιήθηκε με κάθε λαμπρότητα και οι πολίτες απόλαυσαν διαζώσεις το υπερθέαμα. Στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας γιόρτασε τον ερχομό της πρωτοχρονιάς με ένα φαντασμαγορικό θέαμα πυροτεχνημάτων που διέσχισαν τον ουρανό. Απίθανα πολύχρωμα πυροτεχνήματα έκαναν τη νύχτα μέρα στο Σίδνεϊ. Λίγοι τυχεροί όμως που μένουν κοντά στο λιμάνι κατάφεραν να απολαύσουν από κοντά το εξόχως εντυπωσιακό θέαμα. Λόγω των περιορισμών, η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών απόλαυσε τις μαγευτικές αυτές εικόνες από μακριά. Και στο Πεκίνο ο χρόνος μέτρησε αντίστροφα για την υποδοχή του 2021. Περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες προσέφεραν ένα ελκυστικό σόου, το οποίο ήταν βιντεοσκοπημένο. Διάσημοι Κινέζοι καλλιτέχνες συμμετείχαν σε αυτό και οι κάτοικοι είχαν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν από οθόνες. Και να πάμε να δούμε τι θα γίνει φέτος με την πιο διάσημη πρωτοχρονιά του κόσμου στην πλατεία Times Square της Νέας Υόρκης. Εκεί όπου άλλες χρονιές επικρατούσε το αδιοαχώρητο και λαοθάλασσα πολιτών, φέτος δεν θα δούμε αυτές τις πανέμορφες εικόνες, ούτε και τα ζευγάρια που έσπευδαν να δώσουν το ατελείωτο φιλί μπροστά στις κάμερες. Φέτος η πλατεία περιφρουρείται από σειρματοπλέγματα. Αναμένεται να παραστούν μόνο 100 επίλεκτοι προσκεκλημένοι για να δουν μια από τις πιο εμβληματικές εκδηλώσεις, το Times Square Ball Drop, την περίφημη ασημένια μπάλα, να κατεβαίνει, σηματοδοτώντας την έλευση του 2021. Ανάμεσα σε αυτούς τους 100 θα είναι γιατροί και νοσηλευτές που έδωσαν τη μάχη στην πρώτη γραμμή κατά του COVID-19. Πάντως, στις προηγούμενες μέρες οι κάτοικοι έγραφαν σε χαρτάκια τις ευχές τους για να γίνουν το κομφετί της νέας χρονιάς, ενώ στην εορταστική εκδήλωση που θα δουν όλοι από την τηλεόραση ή το διαδίκτυο θα εμφανιστεί η Τζένιφερ Λόπες και η Gloria Gaynor για να στείλουν το δικό τους μήνυμα εν μέσω πανδημίας στον κόσμο. Και να κλείσουμε τέλος με το Ντουμπάι, στο οποίο όλοι θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν και φέτος, όμως από μακριά, τη φωταγώγηση του φημισμένου Μπιτς Καλίφα, του υψηλότερου κτηρίου στον κόσμο. Κανένας δεν πρόκειται να στερήσει αυτό το μοναδικό υπερθέαμα με το κτίριο να φωταγωγείται την ώρα που θα φτάνει ο νέος χρόνος. Και επίσης το θρηλυκό συγκρότημα των Kiss θα δώσουν live streaming συναυλία στο τεχνικό νησί Palm Jumeirah έξω από το ξενοδοχείο Ατλαντής. Δίκη. Έλενα, να σε ευχαριστήσω πολύ και να σου ευχηθώ καλή πρωτοχρονιά.